Τώρα κυρίες και κύριοι, πίσω στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης, δίπλα μου ο Σάββας Χαλιαμπάλιας, υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Κύριε Χαλιαμπάλια, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε κύριε Χαλιαμπάλια, για να δούμε τα προβλήματα ουσιαστικά και το τι θα γίνει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Συζητάμε όλο αυτό το διάστημα για τις βουλευτικές και για τις εθνικές εκλογές, αλλά κοντοζυγώνουν και οι αυτοδιοικητικές, κύριε Χαλιαμπάλια. Βλέπουμε αρκετές υποψηφιότητες που έχουν ανακοινωθεί, αρκετοί συνδυασμοί, οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται κόντρα στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα. Θέλω να ξεκινήσω με το αντιζέρβα ουσιαστικά μέτωπο, αν μου επιτρέπετε να το χρησιμοποιήσω έτσι αυτόν τον όρο. Θα δούμε κάποια, θεωρείτε εσείς, κοινή κάθοδο, θα δούμε κάποια συσπήρωση κάποιων ανθρώπων προκειμένου να είναι πιο ισχυρό αυτό το μέτωπο? Σίγουρα υπάρχει αυτή η αντίληψη γενικά και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτό το κατεφημισμό αντιζέρβα μέτωπο, το οποίο πιστεύω ότι μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου πιστεύω ότι όλα θα έχουν βγει στο φως. Προς το παρόν βέβαια από υποψηφιότητες επίσημες υπάρχει μόνο του κυρίου Ζέρβα, η δικιά μου, και πριν από λίγες μέρες του κυρίου Τζακόπουλου. Πιστεύω μετά από κάποια στις 20 του μηνός μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα βγουν και οι υπόλοιπες υποψηφιότητες και από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν κάποιες ζυμώσεις, σίγουρα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, το οποίο πιστεύω ότι θα πάρουν σάρκα και οστά από τις αρχές Μαρτίου. Μέχρι στιγμής βλέπουμε πάντως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αντιδήμαρχοι αυτή τη στιγμή να τάσσονται με την παράταξη, με το κόμμα ουσιαστικά του κύριου Ζέρβα. Εσείς πιστεύετε ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να δούμε κάποιες εκπλήξεις σε αυτό το κομμάτι? Εννοείται δηλαδή να αφήσουν τον κύριο Ζέρβα? Διόλου απίθανο. Ή κάποιοι, ας πούμε, που θεωρούσαμε εμείς, που δεν είναι σήμερα αντιδήμαρχοι, που θεωρούσαμε εμείς ότι θα είναι με την παράταξή του, εν τέλει να κάνουν την ανατροπή και να πάνε κάπου αλλού? Δεν είμαι μάντης για να μπορέσω να ξέρω τι θα γίνει. Σίγουρα η κατάσταση η τωρινή δείχνει ότι ο Δήμαρχος έχει κατά κάποιο τρόπο το πάνω χέρι. Μετά τις αρχές Μαρτίου, αν θα αλλάξουν τα πράγματα, πολλά, ίσως μπορεί να συμβούν πολλά. Προς το παρόν βέβαια περιμένουμε τις εξελίξεις, τις οποίες πιστεύω δηλαδή ότι με τις συζητήσεις που γίνονται και τις ζυμώσεις θα αλλάξει το πλάνο, αυτό που είναι τώρα θα αλλάξει. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε κύριε Χαλιαμπάλια, να περάσουμε όμως και στα προβλήματα. Ποια θα είναι τα μηνύματα που θα προσπαθήσει να περάσει ουσιαστικά η αντιπολίτευση σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη? Τώρα, ας πούμε, βλέπουμε σε εθνικό επίπεδο να έχουμε τις παρακολουθήσεις στην οικονομία. Αντίστοιχα, σε τοπικό επίπεδο, αν το μεταφέρουμε, ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυρίαρχα προβλήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης? Τα κυρίαρχα προβλήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια και όσο πάει και χειροτερεύουν. Το κλασικό είναι η καθαριότητα. Όσο πάει και γίνεται χειρότερη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ενώ ένα διάστημα θα ρίξει κάτι πήγε να γίνει, το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δηλαδή σε βόλτες που κάνω στην πόλη, πραγματικά δεν υπάρχει μέρος που να μην βλέπω ξεχυλισμένους κάδους. Ένα πολύ βασικό είναι αυτό. Ένα άλλο πολύ βασικό είναι η κίνηση η οποία υπάρχει στην πόλη, την οποία σίγουρα δεν είναι 100% υπεύθυνος ο Δήμος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα και ειδικά με κακές ενέργειες που έχει κάνει το δυσχεραίνει. Δηλαδή, παράδειγμα, ο υποδηλατόδρομος που έχει κάνει στη Λεωφόρο Νίκης, ο υποδηλατόδρομος που έχει κάνει εκεί πέρα στην προέκταση της Αλαμίνος και την προέκταση της Τσιμισκή, και εκεί δηλαδή έχει κάνει κάποιους ποδηλατόδρομους, το οποίο δεν φέρουν απολύτως κανένα αποτέλεσμα. Το μόνο που κάνουν είναι να χειροτερεύουν την κατάσταση στην πόλη. Ένα άλλο επίσης είναι τα έργα. Βλέπετε ότι δεν γίνεται απολύτως κανένα έργο στην πόλη τα τελευταία 4 χρόνια. Εκτός από το έργο από τους ασφαλτοστρώες, το οποίο κατ' εμέ δεν είναι έργο παρά συντήρηση, βλέπουμε ότι δεν έχει γίνει κανένα έργο. Και τα έργα που είχαν δρομολογηθεί να γίνουν, βλέπουμε ότι έχουν σταματήσει. Μιλάω για την πλατεία Ελευθερίας, για το... Για το πάρκινγκ, που θα για γίνει το πάρκο, μουσείο, δεν θα γίνει. Για το πάρκο μνήμης που ήταν να γίνει και τελικά ή μπήκε, βγήκε ανάδοχος. Εντάξει. Στην προέκταση της...
τον πεζόδρομο που ήταν να γίνει στην Αγία Σοφία, που θα γεφύρωνε την Τσιμισκή μαζί με την Λεωφόρο Νίκης, και εκείνο σταμάτησε το έργο. Τα έργα τα οποία ευαγγελίζεται ότι θα γίνουν και τα περνάει ως δικά του ο Δήμαρχος, το πάρκο Αμαία στην Τούμπα, όπως και η στάβλη της Παπάφη, και αυτοί, ενώ έχουν πάρει από πριν από 4 χρόνια ήταν να ξεκινήσουν, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Είναι απίστευτο. Και ξέρετε, βλέπω ότι ο κύριος Δήμαρχος ζει σε ένα δικό του μικρό κόσμο, Θαρής. Όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι γίνονται έργα. Τώρα, μόνο αυτός θα βλέπει τα έργα. Εμείς οι Θεσσαλονικείς δεν βλέπουμε έργο μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή. Άρα δηλαδή αυτά είναι τα τρία, τα βασικά, είναι τα έργα. Το κυκλοφοριακό και η καθαριότητα, τα πολύ βασικά. Και σε δεύτερο χρόνο από εκεί και πέρα είναι κάποια πράγματα στην πόλη που ρημάζουν, περιουσία του Δήμου που ρημάζει, και αναφέρομαι στα Λουτρά Θέρμης, τα οποία είναι μια απίστευτη περιουσία του Δήμου Θεσσαλονίκης, άσχετα αν είναι στη Θέρμη. Είναι τα Λουτρά Θέρμης και είναι εκεί πέρα μια έκταση τεράστια, πευκόφυτη, 500 στρεμμάτων, την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδώ και τόσα χρόνια την έχει αφήσει έτσι και ρημάζει, δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κύριε Χαλιαμπάλια, από επικοινωνίες που έχετε με πολίτες, από επαφές, από όταν ανακοινώσατε και την υποψηφιότητά σας, αλλά και πιο πριν που ήσασταν ενεργός πολίτης και μιλούσατε ανοιχτά για το Δήμο Θεσσαλονίκης, να μου πείτε τι σας λένε οι πολίτες όταν σας βλέπουν αναφορικά με το Δήμο Θεσσαλονίκης, τι τους άρεσε, τι δεν τους άρεσε κατά τη θητεία του κύριου Ζέρβα. Κύριο Ζέρβα, ήταν μια απογοήτευση. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περιμένανε. Είχε παρουσιαστεί με ένα προφίλ αυτοδιοικητικό, ένα προφίλ ουδέτερο, ακομάτιστο, το οποίο τέλος πάντων επικοινωνιακά είχε πετύχει στις προηγούμενες εκλογές, το ότι ήταν ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται και ξέρει την πόλη. Ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος αυτή τη στιγμή, όταν ακούει το όνομα Ζέρβας, λέει ήταν μια απογοήτευση, το οποίο πρέπει να πάμε παραπάνω. Γι' αυτό ακριβώς και το θέμα του αντιζέρβα μέτωπο ενώνει ανθρώπους που αγαπάμε την πόλη μας, και θα πρέπει να φύγει αυτή η διοίκηση για να έρθουν κάποιοι άνθρωποι. Ποιοι θα είναι αυτοί, ο λαός θα μας πει, οι οποίοι θα τραβήξουν μπροστά την πόλη. Καλά, σίγουρα έχουμε και αρκετό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο για να δούμε τι θα γίνει και με τις υποψηφιότητες, να δούμε και τι θα γίνει με την υποστήριξη των κομμάτων. Και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε εν τέλει η Νέα Δημοκρατία ποια παράταξη θα στηρίξει, να δούμε εν τέλει τι θα γίνει και με τις άλλες παρατάξεις που ακόμα ψάχνουν υποψήφιους δημάρχους, όπως η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής. Θα ήθελα να σας κάνω εσάς μια ερώτηση, αν σας έχει προσεγγίσει κάποιο κόμμα ώστε να έχετε τη στήριξή του. Όχι, δεν με έχει πλησιάσει κάποιο κόμμα, για το ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ακομάτιστος, έχω τις πολιτικές μου πεπιθήσεις, αλλά από εκεί και πέρα... Οι οποίες δεν σχετίζονται, δεν ταυτίζονται, γιατί αρκετές φορές θα ταυτίζουμε την πολιτική με την κομματική ιδιότητα, αλλά φυσικά δεν ταυτίζονται αυτά τα δύο. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα οι απόψεις μου είναι τεκμηριωμένες. Έχω μιλήσει και για τα κόμματα της αριστεράς. Αλλά ξέρετε, κύριε Σταματιάδου, το θέμα ποιο είναι. Προχθές έκατσα και έκανα ένα... βρήκα κάποιες πληροφορίες για ποιο λόγο η Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα έχει κακή δημοτική διοίκηση. Κακή δημοτική διοίκηση, διαχρονικά, πάρα πολλά χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο δεν πάμε μπροστά. Να θυμηθούμε. Νέα Δημοκρατία, Παπαγεωργόπουλος. Δύο τετραετίες, μονοκούκιοι άνθρωποι, είδαμε αυτά που άφησε η διοίκηση Παπαγεωργόπουλου. Και πιο πριν ήταν του Κοσμόπουλου επίσης, που και εκείνος είχε θέματα η διοίκησή του με τη δικαιοσύνη. Μετά από εκεί πέρα ήρθε ο Μπουτάρης και υποψήφιος ποιος ήτανε, ο κύριος Γκιουλέκας. Έχασε από τον κύριο Μπουτάρη και τι έκανε, που αν υποθέσουμε ότι αγαπούσε την πόλη. Έφυγε. Δεν συνέχισε να πολεμήσει για την πόλη, να πολεμήσει για τα πράγματα, ούτως ώστε να προσπαθήσει την επόμενη. Ήταν σαν να έλεγε ότι εγώ έκανα μία αβαρία και σηκώνομαι, φεύγω. Ποιος ήρθε ύστερα? Καλαφάτης. Το ίδιο ακριβώς.
Έκανε και αυτό στην αβαρία του. Έκανε το χαμαλίκι του κατά κάποιο τρόπο. Έχασε, έκατσε, έφυγε. Η γύμνια της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε μετά ο Ταχιάος. Είχε κλείσει συμφωνία. Από ό,τι φάνηκε δηλαδή με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα πάω για δήμαρχος, αν δεν βγω, θα πάω βουλευτής. Αν δεν βγω, θα πάω στο Αττικό Μετρό. Τα είδαμε, έγινε. Θέλω να πω, πού ήταν ο κύριος Ταχιάος, δεν έπρεπε να ήταν τώρα ο κύριος Ταχιάος. Θέλω να πω, το ίδιο έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Μια ζωή, το κουκουέ το ίδιο. Αμπεμπαμπλόν παίζουν για το ποιο θα βάλουν υποψήφιο δήμαρχο. Κλέβουν τους ψήφους. Κλέβουν τους ψήφους από τον. Σε εισαγωγικά το καταλαβαίνετε πώς το λέω. Από τους δημότες Θεσσαλονίκης για να κάνουν το κομματικό τους παιχνίδι. Βγαίνει ο κύριος Δαριανόπουλος. Ήταν το 6 με το 10 υποψήφιος δήμαρχος. Έκανε το χαμαλίκι του. Μετά πήρε τα εύσημα από το κόμμα του. Έγινε ευρωβουλευτής. Γύρισε από ευρωβουλευτής. Εντάξει, λέει, θα πάω τώρα πάλι. Κατέβηκε τώρα πάλι για υποψήφιος δήμαρχος. Τώρα στο τέλος θα με θυμηθείτε, πιστεύω δηλαδή θα πάει για υποψήφιος βουλευτής. Δηλαδή μεταχειρίζονται τα κόμματα. Το Δήμο, και ειδικά το Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Ειδικά το Θεσσαλονίκης, γιατί είναι και ο δεύτερος Δήμος, στο ότι να μπω, να έχω αυτό που, το αποτύπωμά μου το κομματικό και από εκεί και πέρα θα συνεχίσω την πορεία μου. Εσείς δηλαδή είναι αυτό που λέτε ότι καλύτερα να μην υπάρχουν οι κομματικές ταμπέλες πάνω στους έχει ανθρώπους. Έχει αποδειχθεί εκ της πράγμας. Θα είναι πιο αποτελεσματικό να είναι κάποιος ανεξάρτητος. Ναι, σαφώς. Και πάνω σε αυτό που λέτε να σημειώσω και εγώ ότι βλέπουμε αρκετές φορές κάποιους ανθρώπους να κατεβαίνουν τη μια στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την άλλη παραδείγματος χάρη στο Δήμο Καλαμαριάς, την άλλη ξαναεπιστρέφουν. Κυρία Ράπογλου, θυμάστε την κυρία Ράπογλου, το ΠΑΣΟΚ. Είπε για Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα θα πάει στο Δήμο Καλαμαριάς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα κρίνουν, κύριε Χαλιαμπάλη. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Δυστυχώς οι πολίτες, μπορεί οι άνθρωποι δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν, δεν παρακολουθούν τα πράγματα. Υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν. Δεν γνωρίζει σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Όποιος ενδιαφέρεται, μαθαίνει. Είτε νέος είτε μικρός. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κόσμος έχει πολλά προβλήματα, δεν πολύ ασχολείται δυστυχώς με τα πράγματα της πόλης. Με αποτέλεσμα, είμαστε έρμεο εδώ και πολλά χρόνια των κομμάτων. Μάλιστα. Κύριε Χαλιαμπάλια, κλείνοντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για να ξαναγυρίσουμε λίγο στα πρακτικά ζητήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αν εκλεγείτε, ποιο θα είναι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξετε την επόμενη κιόλας μέρα, δηλαδή ποια είναι η προτεραιότητά σας, πού θα εστιάσετε κατευθείαν? Στην καθαριότητα των πλήστων. Εκεί είναι δηλαδή το οποίο είναι θέμα ζωτικό, είναι και ομορφιάς της πόλης, αλλά είναι και θέμα υγιεινής, πάρα πολύ βασικό. Για το λόγο το ότι δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει στην καθαριότητα, σε όλο το σύστημα της καθαριότητας. Από τη στιγμή που βγήκε ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος καθαριότητας σήμερα της διοίκησης και είπε το 40% με το που μπαίνουν μέσα στο Δήμο έχουν χαρτί από τον γιατρό ότι δεν μπορούν να εργαστούν έξω, σημαίνει αυτό το πράγμα ότι κάπου το σύστημα πονάει. Mm-hmm. Εντάξει, άρα δηλαδή η πρώτη βασική είναι η καθαριότητα και σε δεύτερο χρόνο το κυκλοφοριακό με κάποιες παρεμβάσεις στις οποίες έχω αναφερθεί προηγουμένως, το οποίο είναι το βγάσιμο του πεζοδρόμου από την Νίκης, τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα πεζοδρόμηση της Νίκης. Mm-hmm. Αυτό ένα. Και ένα δεύτερο είναι αυτό που θα είναι δημιουργία κυκλικών κόμβων, όπου είναι αυτό εφικτό και δυνατό, το οποίο είναι μια τάση η οποία υπάρχει σε γενικές γραμμές σε όλη την Ευρώπη και τώρα και στην Ελλάδα, δημιουργία πολλών κυκλικών κόμβων για να μπορεί να διευκολύνεται η πόλη και φυσικά συνεργασία με την αστυνομία, με την τροχέα δηλαδή, όσο το δυνατόν καλύτερη. Αυτά είναι δηλαδή τα πρώτα που θα γίνουν. Μάλιστα. Κύριε Χαλιαμπάλια, σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία, αν και θα έχουμε καιρό να τα ξαναπούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ.